Γενικά θα μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο μέχρι το τελευταίο που τελείωσε με την παράταση και τα πέναλτι. Νομίζω ότι έγινε ένα όμορφο παιχνίδι με δύο γνώριμες ομάδες. Θα έλεγα ότι στην ουσία πάει να γίνει ένας θεσμός ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι το τρίτο παιχνίδι φέτος, είναι ένα το Super Cup. Άμα βάλουμε και τα πέρσινα. Όχι, ένα το Super Cup της περίοδου λέμε, ένα το Super Cup, ένα το πρωτάθλημα και ένα το τρίτο τώρα, έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Οπότε νομίζω ότι όσος κόσμος ήταν εδώ παρακολούθησε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, το άγχος το είχαμε εμείς που είμαστε στον πάγκο που δεν παίζουμε. Δύο ομάδες, θα έλεγα, εισάξιες και οι δύο ζητούσαν το παιχνίδι. Πήγε στην παράταση, ήρθαν τα πέναλτι και όταν έρχονται στα πέναλτι θεωρώ ότι έχει να κάνει πιο πολύ με την τύχη. Να δώσω συγχαρητήρια και στον Βασίλη και στον Τάσο. Τους εύχομαι τα καλύτερα, τους εύχομαι για άλλη μια φορά να κατακτήσουν το κύπελο. Εμείς από την πλευρά μας θα κοιτάξουμε το πρωτάθλημα που εκεί είναι και ο μεγάλος μας στόχος. Περίμενες, Γιώργο, ότι θα γίνει αυτό έστω και στο 120, θα έρθει η ισοφάση για την ομάδα σου, ίσως μέχρι τέλος αισιόδοξος ή έλεγες κάπου και στο τέλος κάπου. Εντάξει, να είμαστε αντικειμενικοί, θα έλεγα ότι όταν ρισκάρεις, γιατί ρισκάραμε στην ουσία, φέραμε το BBC επάνω μπροστά, ναι. Για να δημιουργήσουμε περισσότερη πίεση στον αντίπαλο. Εκεί υπάρχει ένα ρίσκο. Ή θα φας δεύτερο ή θα πας να ισοφαρείς. Νομίζω ότι αυτό μας βγήκε, αλλά πάντα πίσω στο μυαλό σου έχεις και αυτό που είπα, ότι σε μια κόντρα επίθεση μπορεί να δεχτείς ένα δεύτερο γκολ. Και εκεί έχει να κάνει πάλι με το θέμα της τύχης, θα λέω. Μάλιστα. Πάμε στην άλλη πλευρά, στην πλευρά της Θέρμης, όπου μεγάλη νικήτρια η Θέρμη. Η σειρά βεβαίως ήταν πρώτα, κέρδισε η ομάδα της Θέρμης στο Super Cup. Έχασε το πρωτάθλημα. Τώρα η σειρά της μεγάλης. Δεν έγινε αυτό όμως. Βασίλη, μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκληση της ομάδας σας. Έστω και με τον τρόπο αυτό, σε δίκαση το πέναλτι, πραγματικά υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι τέλος, αγωνία και σασπένς μέχρι το τέλος ποιος θα περάσει. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο και εγώ με τη σειρά μου ότι έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δηλαδή, ως κόσμος ήρθε και παρακολούθησε το παιχνίδι, ήταν αντάξιο των προδοσιών. Δηλαδή ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έτσι πως ήρθε το παιχνίδι και πήγε στα πέναντι και το κερδίσαμε στα πέναντι. Οπότε από θέμα τύχης, θέμα ικανότητας να πεις εκείνη ρουλέτα κερδίσαμε. Εγώ θα πω ότι ήταν ένα ντέρμπι όχι μόνο γιατί είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, αλλά και όταν παίζει με έναν αντίπαλο τόσο σημαντικά παιχνίδια συνέχεια, πλέον και ο αντίπαλος και εμείς όπως και η Μηχανιώνα και ο Γιώργος μας ξέρει πάρα πολύ καλά και οπότε γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Γιατί πάνω στη στρατηγική ξέρεις πώς παίζει ο αντίπαλος, έτσι είναι. Ο αντίπαλος, ξέρεις τους παίχτες και τα λοιπά. Παρόλο ότι αυτά είδαμε δύο ομάδες να παίζουν ανοιχτά, να γίνονται ευκαιρίες και να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και θα σταθώ στο ότι για άλλη μια χρονιά και το έχω τονίσει και άλλες φορές, ψημεί. Αυτό το θεσμό τον κάνει πάρα πολύ όμορφο και εύχομαι να συμμετέχουν όλες οι ομάδες που συμμετέχουν να το απολαμβάνουν και να φτάσουν ως εκεί. Εμείς είμαστε τυχεροί, περνάμε στην επόμενη φάση. Αυτό μου λέγανε πολύ, ότι ήταν πρόωρος τελικός. Λέγανε ότι δεν περίμεναν το ζευγάρι αυτό τόσο νωρίς. Νομίζω ότι αξίζαμε και εμείς και η Μηχανιώνα να είναι στο τελικό, αλλά είναι κύπελο, είναι νοκάουτ παιχνίδια. Και ξέρετε ότι πολύ καλά κάποιος πρέπει να περάσει, κάποιος πρέπει να αποκλειστεί. Εμείς, πέρα από ότι ήμασταν αρκετά καλοί, ήμασταν και τυχεροί και λόγω των δικασίων των πέναντι και προχωράμε στην επόμενη φάση. Θα σε όλα από εδώ και σήμερα. Να ρωτήσω κάτι. Είδα, Βασίλη, λίγο έτσι, σε ένα σημείο έτσι, λίγο νευρικό και έτσι, πολύ προ την πλευρά τη διαιτησία. Κάποια φάση που αδικήθηκε ή πίστεψε έτσι. Δεν είναι απλά έτσι αυτό ακριβώ. Είναι τη στιγμή που πίστεψα κάτι άλλο, είδα κάτι άλλο, αλλά από εκεί πέρα ο διαιτητής παίρνει την απόφαση. Νομίζω δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και εμείς και η Μηχανίνα, ο διαιτητής, το παιδί προσπάθησε να κρατήσει παρόλο που. Και στο 120 ήταν κοντά στη φάση. Έτσι, ήταν κοντά στη φάση τώρα. Μπορεί να, και να μην ήταν πέναλτι και να μην μπαίνανε παιδιά από τη στιγμή που παίρνει μια απόφαση. Ο διαιτητής δεν μπορεί να αλλάξει την απόφαση. Είμαστε αποφασισμένοι και αναγκασμένοι και εμείς και οι παίχτες να δεχτούν και να συνεχίσουμε. Δεν κοιτάς, αν μείνει στη φάση που έχει φύριξει ένα διαιτητή, έχει χάσει το παιχνίδι. Σωστά. Πάμε και στην πλευρά του Τάσου, του Δούμα, του έτερου προπονητή τη ομάδα τη Θέρμη. Τάσου, να ακούσουμε και την άποψη. Θα συμφωνήσω και εγώ με όσα είπε ο συνάδελφος Γιώργος. Θέλω να δώσω και εγώ συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες γιατί ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι το οποίο διήρκησε 120 λεπτά συν τα πέναλτι.
Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα τα παιδιά προσπάθησαν μέχρι το τελευταίο λεπτό και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι σοφαριστήκαμε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Και παρόλο που σε τρεις μέρες από τώρα παίζουμε πάλι πολύ σημαντικό παιχνίδι για την επιβίωσή μας και οι δύο ομάδες, τα παιδιά όλα κατέθεσαν την ψυχή τους και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και για μας και για το μηχάνημα μας. Δώσατε κάποιες εντολές ιδιαίτερα στην παράταση στους παίκτες σας, κάτι ιδιαίτερο? Πιο πολύ θέλαμε να τονώσουμε την ψυχολογία τους, να είναι έτοιμοι οποιαδήποτε έκβαση θα πάρει το παιχνίδι, είτε αν προηγηθούμε είτε αν μείνουμε πίσω στο σκορ. Νομίζω τα παιδιά κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν και θα μπορούσαμε με λίγο περισσότερη καλύτερη διαχείριση να πάρουμε το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια της παράτασης και όχι να φτάσουμε στο σημείο του πέναλτι, γιατί είναι λίγο οξύμορο να παίζεις 120 λεπτά και να δέχεις το 120, που πολλές φορές αν έχεις 2-3 ορισμένους έμπειρους παίκτες να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις, μπορεί να μην φτάσεις εκεί πέρα. Πολλές φορές παίζει ρόλο και ο παράγοντας τύχη, πώς φέρνει μια φάση και έγινε το πέναλτι. Μην μπορεί να πούμε και η οποσιδόνας ήταν και υπήρχε λίγο κούραση από το παιχνίδι της Κυριακής της ομάδας της Μηχανιώνας. Το γνωρίζαμε αυτό, γι' αυτό και από την αρχή του παιχνιδιού ήμασταν μαζεμένοι στο κέντρο και θέλαμε να χτυπήσουμε στην κόντρα. Σίγουρα, όπως είπε και ο Βασίλης, ότι και ο Γιώργος μας γνωρίζει πολύ καλά και εμείς γνωρίζουμε το παιχνίδι και τον τρόπο ανάπτυξης του Ποσειδώνα, και σίγουρα στην άκρη του μυαλού μας είχαμε το γεγονός αυτό ότι την Κυριακή είχαν έναν ενταλήτο στα πόδια τους και θέλαμε να το εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσαμε. Εσύ, Γιώργο, τι πιστεύεις, έπαιξε ρόλο το παιχνίδι της Κυριακής ως προς το σημερινό παιχνίδι, στην έκβαση του παιχνίδιου, αν ήσασταν δηλαδή πιο ξεκούραστη, θα ήταν καλύτερα για την ομάδα σας? Όχι, δεν νομίζω, γιατί αν κοιτάξετε και λίγο την εντεκάδα, σχεδόν αλλάξαμε. Πέντε βασικούς είχες έξω. Ναι. Αυτό το, επειδή έχουμε και το παιχνίδι της Κυριακής, κοιτάξαμε να κάνουμε ένα rotation. Αλλά στη διάρκεια του παιχνιδιού βάλαμε για τα παιδιά που είχαν παίξει την Κυριακή. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο αυτό. Και αυτό φάνηκε κιόλας, γιατί και οι δύο ομάδες έτσι κι αλλιώς μέχρι το 120 τα δώσαν όλα. Για να... Ναι, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Πιστεύετε ότι το παιχνίδι της Κυριακής είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι? Θα είναι ένα διαφορετικό εντελώς, λόγω του ότι είναι και το πρωτάθλημα είναι σε καμπή δύσκολη, το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, και ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Βασίλη, ξεκινάω από σένα. Είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Έχει άλλη σκοπιμότητα το πρωτάθλημα. Εδώ είναι ένα θεσμό που είναι γιορτή και πρέπει να μπουν οι ποδοσφαιριστές να το ευχαριστούν. Ενώ όταν έχεις να κάνεις με βαθμολογίες και δουλεύεις και παίζεις μπάλα κάτω από υποπίεση ότι πρέπει να πάρεις κάποιους βαθμούς για να μαζέψεις το τέλος, για να κάνεις συγκομιδή ώστε να μην έχεις κινδυνεύσεις, για να μην χάσεις την κατηγορία, είναι τελείως διαφορετικό. Καλά, εσείς είστε σε καλύτερη θέση, έτσι, Βασίλη, Θέρμη, και στην βαθμολογία τουλάχιστον. Δεν έχει να κάνει μόνο σε τι θέσεις, είναι γενικά η πίεση αυτή, να είτε σε ψηλή θέση είτε χαμηλή θέση. Η πίεση είναι πίεση του βαθμού, γιατί μπορεί με μία-δύο συνεχόμενες θύτες να βρεθείς ξαφνικά από κάτω και να έχεις άλλα. Τάσο. Εγώ νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Και θέλω να φέρω σαν παράδειγμα το περσινό παιχνίδι που είχαμε χάσει εδώ από τη Μηχανιώνα και πήγαμε στο τελικό και κερδίσαμε. Είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια. Και κάθε φορά που θα παίζουμε και ένα άλλο παιχνίδι με την ίδια ομάδα, πάντοτε θα είναι διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους δυο μας. Πιο πολύ θα έλεγα για τη Μηχανιώνα, γιατί είναι ένας αγώνας επιβίωσης για να σωθεί στην κατηγορία. Εμείς μιλάμε με λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και εμείς δεν πάβουμε να κάνουμε όνειρα. Σίγουρα δεν έχουμε διασφαλίσει την παραμονή μας μαθηματικά, αλλά δεν πάβουμε να κάνουμε και όνειρα έτσι πως είμαστε. Εντάξει, ακόμα ψηλά, και στη δεύτερη θέση. Εκεί που είστε ψηλά είναι αλλιώς τα πράγματα, έτσι. Έχετε πιο άνεση, μπορώ να πω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να φυσικαζόμαστε στην βαθμολογική μας θέση. Έχει πολύ δρόμο ακόμα και όλες οι ομάδες είναι κοντά, και εκεί που νομίζεις ότι έχεις σωθεί, να μπλέξεις σε περιπέτειες. Ναι, διότι σου είπε ο Βασίλης. Γιώργο, ακόμη και δική σου την άποψη ως το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι σίγουρα θα είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια. Πάντα το παιχνίδι του Κυπέλλου έχει άλλη έγκλη. Αλλά όπως είπε και ο Βασίλης και ο Τάσος, σίγουρα εμείς είμαστε σε πιο δύσκολη θέση. Ίσως θα παίξουν πολλά πράγματα ρόλο. Θεωρώ ότι όποιος το θέλει πιο πολύ, αυτό θα πάρει και το. Θα το πάρει. Η θέση βέβαια τη Μηχανιώνας είναι αρκετά πιο κάτω από την Θέρμη. Αυτό θα επηρεάσει καθόλου το άγχος δηλαδή παικτών και όχι μόνο? Κοίταξε, εμείς έτσι κι αλλιώς κάθε Κυριακή παίζουμε. Ένα τελικό. Νομίζω ότι και σε αυτό το παιχνίδι θα είναι το ίδιο. Όπως παίξαμε και στα άλλα, θα είναι το ίδιο. Η διαφορά είναι ότι γνωριζόμαστε. Ξέρετε πώς παίζει. Ξέρουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια πλέον. Οπότε νομίζω, εγώ θα μείνω εκεί, ότι το ποιος θα το θέλει πιο πολύ, αυτός θα πάρει και το...
παιχνίδι. Ωραία. Εγώ θέλω να δώσω λίγο σειρά μου και συγχαρητήρια στο Σπύρο. Στον Καραχάλιο. Τελευταία στιγμή, έτσι τον πήρατε. Τον πήρατε από την καρδία και σας βγήκε πολύ καλός. Είχαμε συνεχόμενες ατυχίες. Ναι, δεν ξέρω. Μπορώ να πω ότι οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό, συμφωνώ ως ένα βαθμό ότι τα πέναλτι είναι και θέμα τύχης, αλλά είναι και θέμα ψυχολογίας, γιατί το συγκεκριμένο παιδί πιστεύω, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι ζει το προσωπικό του όνειρο αυτή τη στιγμή. Και έπεσε στο πέναλτι του Μπισίδη στο 120, έπεσε από εκεί. Παραλίγο να το. Προσωπική δική μου επιλογή. Ο Σπύρος τον έχω σαν προπονητή των φυλάκων και στην Θέρμη αλλά και μαζί μου που έχουμε σε κάποιες ακαδημίες. Και μια συζήτηση που κάναμε τελευταία στιγμή, δηλαδή γιατί είχαμε δικές επιλογές να πάρουμε κάποιο τερματοφύλακα, το πήρα πάνω και λέω ότι θα παίξει ο Σπύρος, γιατί θέλει και αυτός ήθελε να αποδείξει ότι έχει ακόμα, γιατί είναι μικρός, δεν είναι μεγάλος σε ηλικία. Στα 25 νομίζω. 23 χρόνια. 23 είναι, ναι. Μάλιστα, ακριβώς. Και έχει μέλλον ακόμα. Ωραία. Να σε ευχαριστώ και τους τρεις, παιδιά.